Ανάγνωση εγγράφων σχετικών με διάφορες υποθέσεις. Τυπικά θύματα, τυπική επίθεση, τυπική λειτουργία. Πέντε άγνωστοι άνδρες μπήκαν στην οικία Λοδαπών. Κάτι γείτονες έχουν θέματα ο ένας με τον άλλον. Ένας από τους γείτονες αποφασίζει να φωνάξει τους χρυσαυγίτες. Τους έφερε τελικά να καθαρίσουν. Αυτό είναι πρακτικά αυτό που συνέβη. Γιατί λέει ότι το κατηγορητήριο λέει ότι οι ταμπάκοι αγαθοί με μια ομάδα πέντε αγνώστων δραστών, οι οποίοι έφεραν διακριτικά της Χρυσής Αυγής, δήλωσαν ότι είναι από τη Χρυσή Αυγή, εξύβρισαν και απείλησαν την Μπεμπκολάη κτλ. Και βέβαια και στη συνέχεια δέχτηκε η συγκεκριμένη και τηλέφωνο από κάποιον που δήλωσε ότι είναι από τη Χρυσή Αυγή. Μαθητές του ΕΠΑΛ Λαγκαδά, μέλη της ΚΝΕ ή κάτι τέτοιο, πάνε και κάνουν μια φυσοκόλληση. Τους επιτίθενται χρυσαυγίτες, αιματώματα στο κεφάλι, επίθεση από μέλη της Χρυσαυγής. Εκεί δεχτήκαμε, λέει, και άλλη επίθεση από δύο μέλη της Χρυσαυγής. Πράγματα που έχουμε ακούσει και διαβάσει και ξαναματακούσει και ξαναματαδιαβάσει. Μαχαιρώθηκε από άγνωστο άντρα, ο οποίος στη συνέχεια ενώθηκε με κάποιους άλλους που τον κυνήγησαν 10-12 άτομα με μπλουζάκια που γράφανε Χρυσή Αυγή και πάει λέγοντας. Ο οποίος στο τέλος συνελήφθη για απίθεια και για παραβάσεις περί παραμονής στην ελληνική επικράτεια κτλ. Πάμε σε αυτά που σας έλεγα σε σχέση με τους συσχετισμούς διαφόρων υποθέσεων, οι οποίες μας δείχνουν όλη αυτή την κουλτούρα, όλο αυτό το περιβάλλον του χρυσαυγίτικου στερεώματος. Η σύλληψή μου, λέει, μου ανέβασε τη δημοτικότητα, είπε ο συγκεκριμένος. Και δήλωσε απλώς ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής, ο υποψήφιος. Μία ομαδούλα η οποία περιφερόταν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου, χτυπούσε μετανάστες, χτυπούσε κόσμο από εδώ και από εκεί, τους έπαιρνε κινητά, τους έπαιρνε χρήματα. 26 Ιουλίου του 2011, όπου ο Λαγός σε έλεγχο φέρει πάνω του ένα μαύρο γκλοκ. Στην απολογία του έλεγε ότι δεν είναι ούτε φυγόπινος ούτε φυγόδικος, κυρίως δεν είναι αλήτης, έγραφε. Οδηγήθηκε, λέει, στην πράξη, δηλαδή στο να φέρει όπλο γκλοκ με τη γεμιστήρα γεμάτο, από λόγους φόβου. Λέει ότι το όπλο το είχα πάνω μου, τόσα ακούμε, το είχα λόγω συγκεκριμένης ώρας. Δηλαδή μετά τις 8, 9, 10 όταν έπεφτε ο ήλιος, ο Λαγός κυκλοφορούσε με το όπλο από παλιά. Ένα ωραίο σημείο σε αυτή την ιστορία είναι ότι το εν λόγω πιστόλι απασχολούσε ως απολεσθέν από την 1η Ιανουαρίου του 2005 στη Ιουγκοσλαβία. Συλλαμβάνονται δύο άτομα φρουροί πρακτικά από την ομάδα του Μπούκουρα το 2013 σε έναν έλεγχο, έχοντας πάνω τους διάφορα πράγματα, έχοντας πάνω τους δηλαδή πιστόλι μάρκα Ζάσταβα, ασημένιο γκλοπ, κάτι σουγιάδες. Ισχυρίστηκαν κιόλας ότι εντάξει δεν είναι και τίποτα, όλα αυτά πουλούνται και σε μαγαζιά με παιδικά παιχνίδια. Είναι συνεργάτες και μέλη της Χρυσής Αυγής και συνεργάτες του Μπούκουρα, του γνωστού Μπούκουρα, του εμένα με έκανε ο Παπανδρέου να γίνω εθνικιστής και λοιπά. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το όπλο το αγόρασε από έναν Σέρβο και το αγόρασε για την προστασία του λόγω της συμμετοχής του στο κόμμα της Χρυσής Αυγής, έλεγε ο Χρήστος Δρίγας, ο οποίος έχει συνδεθεί το όνομά του και με άλλες υποθέσεις, περισσότερο υποθέσεις εκβιασμών, δολοφονιών κτλ. Ο αναδιπλούμενος Σουγιάς και Πεταλούδα λέει: εμείς οι άντρες κρατάμε ενθύμια. Δηλαδή, αν κανείς δεν κρατάει ενθύμιο μία Πεταλούδα, μπορεί και να αμφιβάλλουμε για τον προσανατολισμό του. Δηλαδή, διαβάζουμε σαν υπευθύνους του Πειραιά το Θωμά τον Μπαρέκα, τον Πατέλη τον Γιώργο κάθετος Ρουπακιάς. Ξαναλέω, το έγγραφο του 2013. Στην Νίκαια γράφει Πατέλης Ρουπακιάς, στον Ασπρόπυργο ο καταδικασμένος Γιαννόγκωνας, στη Σαλαμίνα ο Παπαδημητρίου, στο Πέραμα ο Μουλιανάκης, γνωστά ονόματα, ο Παναγιώταρος στα Νότια γενικά, ο Βουλδής στο Κέντρο, όπως έχουμε ακούσει και από μάρτυρες, ο Παπαγεωργίου. Τα Λιώσια, εκεί βλέπουμε ένα όνομα Νίκος Λεμοντζής, δεν το έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά πιθανό να μας απασχολήσει στο μέλλον αυτό το όνομα, το κρατάμε με έναν αστερίσκο. Ο Ηλιόπουλος στο Βόλο, ο Αλεξόπουλος στη Λάρισα, ο Καρεφυλάκης στα Χανιά. Άλλο ένα πράγμα με ονόματα που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οι μισθωτοί.
Το αναγνωστέο 250 λοιπόν που διαβάστηκε από τη δικαστή Τσουλφόγλου ήταν η απασχολούμενη στην επιχείρηση Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή το 2013 σε Δηληγιάννη και Μεσογείων, έτσι, όπου έχει μέσα τη Μπενέκη Νικολέτα, τη σύντροφο του Λαγού, έχει το Θωμά τον Μπαρέκα που υποτίθεται ότι είναι ο υπεύθυνος τοπικής οργάνωσης του Πειραιά. Έχει το Σωτήρη τον Δεβελέκο που αντίστοιχα στον Πειραιά κάπου κτλ. Έχει τον Καζαντζόγλου και έχει και έτσι ένα όνομα όπως ο Δεμέστιχας, και αυτό στο μέλλον πιθανόν να μας απασχολήσει, δεν τον έχουμε πιάσει ακόμα. Ο Γιώργος ο Πατέλης, μισθωτός επίσης στα κεντρικά, ο πυρηνάρχης Νίκαιας. Το πρώτο αναγνωστικό που αφορούσε στα καταστατικά ήταν το 253, όπου ήταν το καταστατικό που κατατέθηκε στην εισαγγελία το 2012 από τον Μπούκουρα. Ακόμα και σε αυτό ο Γενικός Γραμματέας έχει το γενικό πρόσταγμα. Η υπεράσπιση μετά το διάλειμμα, επειδή έγινε ένα διάλειμμα πριν το συγκεκριμένο αναγνωστέο, μετά το διάλειμμα σύσσωμη όσοι ήταν παρόντες, Μιχαλολιάς Ρουσόπουλος, ζωγράφος, ήταν 4-5 παρόντες, σύσσωμη ζήτησαν να μην αναγνωστεί και ο Θανάσης Καμπαγιάννης παίρνει το λόγο και λέει πως ο Ψαράς τους έδωσε, έχει δώσει την πολιτική αγωγή το καταστατικό, υπάρχει το αντίγραφο στα χέρια τους, μάλλον όχι το αντίγραφο, το πρωτότυπο στα χέρια τους, αυτό που του είχαν στείλει το 88 που του είχε στείλει ο Μιχαλολιάκος.